Είχαμε σήμερα τη χαρά να υποδεχθούμε στην Ελλάδα τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Φρανσουά Ολλάντ. Με τη Γαλλία μας συνδέουν ιστορικοί δεσμοί, δεσμοί αιώνων, αλλά και ιδιαίτερα στενοί δεσμοί τις τελευταίες δεκαετίες. Βρεθήκαμε πάντοτε στην ίδια πλευρά των αγώνων για ελευθερία, για εθνική ανεξαρτησία, για κοινωνική δικαιοσύνη, για δημοκρατία, ενώ βρεθήκαμε πολλές φορές να πολεμάμε και πάλι μαζί απέναντι σε ολοκληρωτισμούς. Ο ίδιος ο αγώνας του ελληνικού λαού για παλιγενεσία στις αρχές του 19ου αιώνα βρήκε πολύτιμο συμπαραστάτη τη Γαλλία, ενώ η σταθεροποίηση στην Ελλάδα της δημοκρατίας μας μετά το 1974 επίσης θα έλεγα αποφασιστικά στηρίχθηκε στη Γαλλία. Το ίδιο και η ένταξη της χώρας μας στην Ενωμένη Ευρώπη το 1981. Και σήμερα ο ελληνικός λαός είναι γνωστό ότι δοκιμάζεται από ένα δύσκολο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών αλλαγών. Και σήμερα όμως η Γαλλία δίνει μαζί μας τον αγώνα για περισσότερη αλληλεγγύη μέσα στην Ευρώπη και περισσότερη ανάπτυξη για ολόκληρη την Ευρώπη. Με δύο λόγια, για το κοινωνικό και το αναπτυξιακό πρόσωπο της Ευρώπης. Σήμερα ενημέρωσα τον φίλο Γάλλο Πρόεδρο για τη μεγάλη πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ελλείμματος και στην πρόθεση των διαρθρωτικών αλλαγών. Αλλά του υπογράμμισα παράλληλα και το βαρύ τίμημα που πληρώνει με θυσίες ο ελληνικός λαός σε ύφεση και σε ανεργία που δεν έχουν σε αυτόν τον τόπο ιστορικό προηγούμενο. Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και στην Ισπανία, κοντεύει να κουμπίσει το εφιαλτικό 60%. Ο Γάλλος Πρόεδρος εξέφρασε το σεβασμό του για τις θυσίες του ελληνικού λαού, υπογράμμισε την ανάγκη αναπτυξιακών μέτρων που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να βγει από την κρίση, αλλά και μέτρων καταπολέμησης ανεργίας που θα καταστήσουν λιγότερο δυνηρή την προσαρμογή και θα θωρακίσουν την κοινωνική μας συνοχή. Εν όψει μάλιστα και της ελληνικής προεδρίας στο πρώτο εξάμηνο του 2014, σε μια εποχή κατεξοχήν κρίσιμη για την Ευρώπη, μια που θα υπάρχουν τότε και ευρωεκλογές, από τώρα κοιτάζουμε για τις δυνατότητες νέων πρωτοβουλειών για την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της ανεργίας σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Ταυτόχρονα συζητήσαμε για ευκαιρίες γαλλικών επενδύσεων στην Ελλάδα σε μια σειρά από τομείς: την ενέργεια, τις κατασκευές, μεταφορές, άμυνα, διαχείριση υδάτινων πόρων και τη δυνατότητα ενεργού ανάμιξης γαλλικών εταιριών στο ελληνικό πρόγραμμα αποκρατικοποίησεων. Η Γαλλία είναι γνωστό ότι μας βοηθάει αποφασιστικά και με μεγάλη επιτυχία και με άριστο συντονισμό στα ζητήματα της δημόσιας διοίκησης. Θα είναι έτοιμη να μας βοηθήσει και σε κάτι που εμείς ζητούμε, το κτηματολόγιο, τα θέματα υγείας. Ακόμα και το Ινστιτούτο Παστέρ είπε ο Πρόεδρος ότι το θέτει στη διάθεσή μας για οτιδήποτε χρειαστεί από πλευράς ενημέρωσης. Είχαμε προλίγου τη δυνατότητα να υπογράψουμε μια συμφωνία για τον τουρισμό. Θα έρθει με εντολή του Πρόεδρου ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών στην Ελλάδα προκειμένου να συζητήσουμε
τα θέματα της μετανάστευσης. Θα υπάρχει μετά από συνεννόηση που θα γίνει με τους αρμόδιους υπουργούς η δυνατότητα συμμετοχής της Γαλλίας μέσω του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων του δικού της στο ελληνικό επενδυτικό ταμείο το οποίο φτιάχνουμε προκειμένου να δοθούν δυνατότητες χρηματοδότησης ιδιαίτερα προς τη μικρομεσαία επιχείρηση που σήμερα έχει ανάγκη κυρίως από ρευστότητα. Είναι γεγονός ότι με τη Γαλλία μας συνδέει το γεγονός ότι είμαστε δύο μεσογειακές χώρες. Η Γαλλία με ενδιαφέρον για ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου και η Ελλάδα με κρίσιμο ρόλο στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Στο γεύμα που θα ακολουθήσει θα συζητήσουμε για τα κοινά συμφέροντά μας πάνω σε διάφορα προβλήματα, από τον φονταμεταλισμό τον Ισλαμικό, από την ανάγκη σταθερότητας των μουσουλμανικών κρατών της περιοχής. Ήδη η Γαλλία με την κίνηση που έκανε στο Μάλι έδωσε δείγμα σαφές της δυνατότητας που υπάρχει για περισσότερη σταθερότητα στην περιοχή και για την ειρηνική επίλυση όπου μπορούμε θα συζητήσουμε των περιφερειακών κρίσεων όπως αυτή της Συρίας, της πρότασης της λύσης για το Κυπριακό και βεβαίως όπως είπα και πριν για τα τεράστια κύματα μετανάστευσης που απειλούν ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και που θα έλεγα δυσανάλογα επιβαρύνουν χώρες όπως η Ελλάδα. Είναι ακριβώς αυτή η λογική με την οποία στηρίζουμε την πολιτική της Γαλλίας στο Μαλί. Πολιτική η οποία δείχνει αποφασιστικότητα και ευθύνη και από την πλευρά της αλλά και για λογαριασμό ολόκληρης Ευρώπης. Θα μιλήσουμε ακόμα και ήδη έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση αυτή για τα ενεργειακά αποθέματα που υπάρχουν στην περιοχή και που θα αποδειχθεί ότι όπως και στην Κυπριακή ΑΟΣ υπάρχουν και στην Ελληνική ΑΟΣ και που είναι στρατηγικής θα έλεγα σημασίας για τον εφοδιασμό της Ευρώπης και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στο να αποκτήσει η Ευρώπη τις δικές της πλουτοπαραγωγικές πηγές. Ο κύριος Γάλλος Πρόεδρος, ο κύριος Ολόντ, εξέφρασε τη στήριξή του στις προσπάθειες Ελλάδας να βγούμε από την κρίση μια ώρα νωρίτερα. Έδειξε ενδιαφέρον για το ρόλο που μπορεί να παίξει η χώρα μας στην πολιτική άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης. Έδειξε, όπως σας είπα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις επενδυτικές ευκαιρίες που εμφανίζονται σήμερα στην Ελλάδα και που δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχει πιο στενή ακόμα οικονομική, πολιτιστική, αμυντική, πολιτική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας. Έτσι θα έλεγα ότι σήμερα εγκαινιάζουμε ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών. Θα ακολουθήσουν τακτικές επαφές και συναντήσεις μεταξύ των ανωτάτων αξιωματούχων για να σχεδιαστεί σε όλους τους τομείς αυτή η στενή συνεργασία μας. Θα δρομολογήσουμε συγκεκριμένα προγράμματα τους επόμενους μήνες. Ήδη σήμερα πρόκειται να υπογραφούν, εκτός από την συμφωνία που υπεγράφει στον κρίσιμο τομέα του τουρισμού και μια δεύτερη συμφωνία ανάμεσα στους συνδέσμους βιομηχανιών των δύο χωρών για τη δημιουργία ενός κοινού επιχειρηματικού συμβουλίου ανάμεσα στις δύο χώρες. Ήμασταν λοιπόν πάντοτε μαζί με τη Γαλλία. Σήμερα είμαστε ακόμα πιο κοντά. Σχεδιάζουμε αυτή η παραδοσιακή φιλία να μετασχηματιστεί σε στενή συνεργασία με πολλαπλές συνέργειες και στο οικονομικό και στο πολιτικό επίπεδο. Ταυτόχρονα θέλω να πω, μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, ότι και οι δύο χώρες μας έχουν στο μυαλό τους ότι αυτές τις μέρες, σήμερα, αυτό το χρόνο, τον επόμενο, κρίνεται και το μέλλον της Ευρώπης. Η Γαλλία είναι πάντα το πολιτικό κέντρο της Ευρώπης. Μας στήριξε αποφασιστικά για να μπούμε και εμείς στη δεκαετία του 70.
μας στήριξε αποφασιστικά όχι μόνο για να μπούμε στην Ευρώπη αλλά και για να μείνουμε στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες και μας στηρίζει σήμερα για να βγούμε από την κρίση και εμείς αλλά και η ίδια η Ευρώπη με περισσότερη ανταγωνιστικότητα, με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, με λιγότερες τρευλώσεις, με περισσότερο και πιο έντονο κοινωνικό πρόσωπο, με περισσότερη δημοκρατική νομιμοποίηση, κοινωνική συνοχή, για μια Ευρώπη που θα είναι πιο ενωμένη, πιο αλληλέγγυα, πιο αναπτυξιακή και νομίζω ότι αυτά είναι και τα ιδανικά τα οποία σήμερα μας δένουν. Και βεβαίως για μια Ευρώπη με ισχυρότερο ρόλο στην περιφέρειά της, ρόλο σταθερότητας και δημοκρατίας, μια παρουσία που όλοι την υπολογίζουν και όλοι τη σέβονται. Αυτά είναι τα κοινά συμφέροντα που μας δένουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Ολλάντ για την εδώ παρουσία του που υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη στρέφεται ξανά προς την Ελλάδα με εμπιστοσύνη και με αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.